Ο Χανιά Πανηλιακό στο γήπεδο περιβολίων, στο μάτς που ρίχνει την αυλαία της 18ης αγωνιστικής του Νοτίου Μήλου της Football League. Σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη ως επιτοπλίστων υποκαταρακτώδη βροχή και όπως είδατε αντιληπτό, ο αγωνιστικός χώρος ήταν εξαιρετικά βαρύς. Το πρώτο ημίχρονο μάλιστα είχε λιγοστές φάσεις. Εδώ η μία από τις δύο, ένα φάουλ του Τσάτσου που μπλοκάρει ο Πίτκα σταθερά στο 25 και στο 32 μία φάση με τον Μπουντόπουλο να παίρνει την μπάλα από τα δεξιά, να σουτάρει διαγώνια. Μπάλα όμως στα χέρια και στην αγκαλιά του Πίτκα. Αυτές ήταν οι δύο σημαντικές φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο, στο 63, έστρα από φάουλ του Βασιλόγιαννη, κεφαλιά του Πάγκαλου με τα ακροδάχτυλα διώχνει σε κόρνερ ο Πίτκας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αόχη, πρώτη στον αγώνα. Στο 63, με το στημένο, για να μπορέσει να σκοράρει με τον αρχηγό, τον Ντίνο Πάγκαλο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Πανηλιακός συνέχεια θα απειλήσει με δύο στημένες φάσεις. Ύστερα από το κόρνερ, εδώ η κεφαλιά out όμως του Λαλίν, χωρίς κανένα αποτέλεσμα και χωρίς κανένα πρόβλημα για τον αναφύλακα Θεοδωρόπουλο. Και στο αμέσως επόμενο διάστημα, στην επόμενη φάση, πάλι με κόρνερ του Πανηλιακού, στο 67, ο Βοσκόπουλος με κεφαλιά στέλνει την μπάλα out. Δύο απειλητικές φάσεις για τον Πανηλιακό προς την εστία του ΑΟ Χανιά. Και στο 69, μία φάση του Αθλητικού Ομίλου Χανιά εδώ, στην κέλα που γίνεται και το σου του Κωνσταντίνο βλοκάρει ο Πίτκας. Ενώ η βροχή άρχισε να δυναμώνει, όπως βλέπετε και από τα πλάνα, και να βαραίνει ακόμα περισσότερο ο αγωνιστικός χώρος. Φτάνουμε στο 72, εδώ ο Φλίγκος κερδίζει φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Πανηλιακό. Υπήρξαν χλιαρές διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΑΟ Χανιά. Και ο Τάσος Κυριάκος, σπεσιαλίστας, εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 72 λοιπόν ο Πανηλιακός κάνει το 0-1 με φάουλ του Κυριάκου που συνηθίζει να σκοράρει με αυτόν τον τρόπο. Ο Πανηλιακός παίρνει προβάδισμα στο σκορ 0-1 μέσα στα περβόλια απέναντι στον ΑΟ Χανιά. Οι πανηγυρισμοί στον πάγκο της ομάδος έξαλλοι. Βλέπουμε και τον Αντώνη Δρακόπουλο, βοηθό του Νίκου Παντελή, στον πάγκο της ομάδος, πρώην προπονητής του Αθλητικού Ομίλου Χανιά. Στο 75, λίγο αργότερα, ο ΑΟΧ έχει μία προσπάθεια εδώ, φάση διαρκείας στα καρέ, και ένα σουτ που θα γίνει στο τέλος από τον Μπουντόπουλο, καταλήγει την μπάλα σε πόδια μηνωμένων και κόρνερ. Θα μπορούσε εδώ να γίνει το 1-1 για τον ΑΟΧ, το οποίο θα γίνει εδώ σε ένα ελεύθερο που δίνει ο διαιτητής. Γρήγορα παίζουν το ελεύθερο οι παίκτες του ΑΟΧ Χανιά. Η μπάλα φτάνει σε θέση βολής, όπου στο πρώτο σουτ του Κωνσταντίνοφ απομακρύνεται η μπάλα και στο δεύτερο ο Πάγκαλος τη πρόχνει στα δίχτυα για να κάνει το 1-1. Ο Ντίνος Πάγκαλος λοιπόν στο 78 ισοφαρίζει για τον ΑΟΧ σε 1-1 και φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Πολύ γρήγορα τουλάχιστον ο ΑΟΧ Χανιά ισοφαρίζει και επαναφέρει τις καρδιές όλων στις θέσεις του. Από εκεί πέρα πολλές προσπάθειες, λίγες οι φάσεις όμως οι ευκαιρίες. Εδώ θα μπορούσε να γίνει κάτι, αλλά απομάκρυνε η άμυνα σε πρώτο χρόνο και στη συνεχεία ένα σουτ που πήγε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Πίτκα. Και ακόμα μία φάση εδώ στο τέλος του αγώνα, ένα γέμισμα χωρίς όμως αποτέλεσμα. Θα έχουμε το τέλος του αγώνα και θα δείτε τον Μουράτ Σεροπιάν που θα τρέξει προς τον Παπατζίκο και θα του κάνει παρατηρήσεις για μια προηγούμενη φάση. Έληξε το μάτς πάντως ΑΟ Χανιά Πανηλιακός 1-1 στα περβόλια.